να εξελίξει συναντήσει αυτά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι αντικείμενο συζήτηση στο διάταγμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι το υφιστάμενο λέει συμβούλιο. Εκεί mm-hmm. συζητιέται και σήμερα η περιβόητη μελέτη τη KPMG. Η οποία αποτελείται από 140 σελίδες. Mm-hmm. Από τις 140 σελίδες παρεδόθηκε στους εκπροσώπους των εργαζομένων, αφού εσβηστήκαν οι 73. Mm-hmm. Άρα έχει διαγραφεί οτιδήποτε σημαντικό και έχει παραδοθεί στους εργαζόμενους. Πράγμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τους από τον νόμο. Και εκεί εμείς θα καταφύγουμε δικαστικά για να σταματήσει η όλη διαδικασία και είμαστε σίγουροι ότι. Δομηνικά κατά τη πρόταση σα, δηλαδή. Βέβαια. Okay. Διότι δεν ανταποκρίθηκαν οι διοικητικοί σύμβουλοι στην υποχρέωση την οποία είχα. Και εκεί δεν θα διστάσουμε να σταματήσουμε την όλη διαδικασία, διότι η τράπεζα δεν ανταποκρίνεται και καταματά και τον νόμο. Απλά για να το αντιληφθώ καλύτερα. Τι νομικά κινήσετε, διότι δεν τηρήσαν. Είχαν υποχρέωση από τον νόμο mm-hmm. να καταθέτουν όλα τα στοιχεία που έχουν στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές Επιχειρήσης. Αυτοί πιστεύω ότι έχουν άγνοια και των Ευρωπαϊκών Επιτροπών και τον νόμο. Ή δεν θέλαν και διαγράψαν από τις 140 τις 73 σελίδες και όλους τους αριθμούς και μας έδωσαν ένα πράγμα το οποίο είναι άγευστο και δεν μπορεί να καταλάβει κανένας τίποτε και δεν μπορεί να πιστούμε. Πέραν το ότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις και για το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας αν έγινε πάνω στους σωστές παραμέτρους. Διότι πληροφορίες λένε ότι κατά βάθος την εσύνταξαν ήδη τα στελέχη της λαϊκής. Και απλώς σε βοήθησα. Mm-hmm. Η σύμβουλη. Ξέρετε, στο παρελθόν ήταν την ΕΔΙΚ να φτάνει σε σημείο να κλείνει και τράπεζα με την Εθνική. Ενδεχομένως, αν συνεχιστεί αυτά τα πράγματα, να δούμε το ίδιο με την Εθνική Τράπεζα. Ξέρω ότι είναι είδηση το να πούμε ότι θα κλείσουμε και να μην κλείσουμε. Εμείς σεβόμαστε τη λαϊκή και τα προβλήματα της, τα οποία δημιούργησαν οι δικοί και όχι το προσωπικό. Mm. Θέλουμε να τη στηρίξει να επανέλθει. Αυτή τη στιγμή πιστούμε ότι οι διοικούντες στη λαϊκή mm-hmm. με τις πράξεις και τις ενέργειες τους δεν οδηγούν στην ανάκαμψη της λαϊκής, αλλά στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων ή ακόμα και αλλοπρόσαλλων πολιτικών, δεν θα διστάσουμε να πάρουμε οποιοδήποτε μέτρο. Διότι πάνω απ' όλα, εμείς θέλουμε τη λαϊκή να επιβιώσει παραπάνω από οποιοδήποτε άλλο, και ότι έχουμε 2.500 κόσμων. Ο καθένας που βρέθηκε σήμερα στο Συμβούλιο της Λαϊκής και δεν συνδέεται ποσός με τη λαϊκή και είναι διορισμένος από κάποιον κόμμα, το οποίο αύριο μπορεί να τον αποκαταστήσει κάπου αλλού, είναι μια περιστασιακή σχέση. Εμείς είμαστε μέσα, πονούμε μαζί με τους συναδέλφους και ενδιαφερόμαστε για το αύριο των συναδέλφων. Και δεν θα ανεχτούμε από κανέναν να την οδηγήσει για άλλη μια φορά σε αδιέξοδα. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε, περιμένουμε μια πίστοση χρόνου για να δούμε. Φυσικά δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε τους συναδέλφους έρμεων mm-hmm. σε οποιοδήποτε τα χέρια. Γιατί πολλές διοικήσεις μέχρι τώρα για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες και ανικανότητες φροντίζουν να ρίχνουν το βάρος πάνω στο μισθό τους. Αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουμε. Θα απαιτήσουμε να υπάρξει διοίκηση που να πείθει. Και αν δεν πείθει, θα πάρουμε τα ανάλογα μέτρα μας. Και εκείνοι που τους διόρισαν, να φροντίζουν να πάρουν και εκείνοι τις ευθύνες τους για τις τυχόν αποτυχίες.